Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ως στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις λήξη πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες θα προβλέπει σχετική απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου. Η Υφυπουργός ανέφερε ότι υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Να πούμε ότι η αρχική προθεσμία έλεγε στις 28 Ιουνίου. Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο σήμερα αντιμετωπίζεται ως κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση από 5 έως 10 χρόνια, με τις νέες διατάξεις του ποινικού κώδικα, μετατρέπεται σε πλημέλημα και προβλέπεται ποινή μόλις 3 ετών και χρηματική ποινή. Στο σύνολό του, ο νέος ποινικός κώδικας επιφυλάσσει ποιότερες ποινές για αδικήματα όπως η κλοπή, τοκογλυφία, η δωροδοκία, η απάτη και η υπεξαίρεση σε σχέση με τις σημερινές ποινές και την ίδια στιγμή περιορίζει το πεδίο δράση των εισαγγελέων, καθώς βάζει φρένο στις αυταπάγγελτες διώξεις για τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα αδικήματα. Σε συνομιλίες με επενδυτές βρίσκεται η εισηγμένη εταιρεία Ικτίνος για την πώληση ενός μεγάλου τουριστικού project της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Το πωλητήριο αφορά ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα έκτασης 2.800 στρεμμάτων στη θέση όρμος φανερωμένης της κοινότητας Σκοπής του Δημού Σιτίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων με κέντρο θαλασσοθεραπείας, μαρίνα τουριστικών σκαφών, γήπεδο γκολφ, συνεδριακό κέντρο και δύο οικιστικές περιοχές με περίπου 300 βίλες. Το τίμημα αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα των 30 εκατομμυρίων ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες θα πάει στην αποπληρωμή των δανείων που σε επίπεδο ομίλου ανέρχονται σε 31 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.